επανόρθωση του μαστού σε περιπτώσεις πάλι καρκίνου του μαστού μπορεί να γίνει reconstruction του σκύτους με τους ιστούς της κοιλιάς. Δηλαδή μπορεί να ληφθεί το δέρμα, ο δερματικός ιστός μαζί με το λίπος και τις αρτηρίες που προσδίδουν αίμα στο χώρο αυτό να μεταφερθεί στο σκύτος, να ληφθούν σε άλλες αρτηρίες και να δημιουργηθεί ένα καινούριο στήθος, όπως βλέπουμε σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό δεν είναι το tissue expansion, αυτό ο ιστός που βλέπω εδώ είναι από την κοιλιά κάτω χαμηλά. Και έχουμε φυσικά two in one, παίρνουμε δύο πράγματα από την κοιλιοπλαστική, διότι δεν τον είχε το δέντρο από κάτω όπως φεύγει. Και ο ιστός του στήθους που δημιουργείται με, το, με την μέθοδο της μικροχειρουργικής. Και πάλι, όπως βλέπετε, αυτό το στήθος είναι πιο attractive από το άλλο και δεν πρέπει να γίνει μαστοπληξία στην άλλη μεριά για να μεγαλώσει και να μοιάζουν. Μια πολύ εντάξει, λίγο παράξενη καταστασία εδώ είναι η επανόρθωση του πέους. Αυτό το άτομο για διάφορους λόγους είχε πάθει μόλυνση το πέος και αποκόπη και είναι άντρας και οπωσδήποτε δεν έχει καθόλου πέος. Παίρνοντας τους ιστούς από το χέρι, από το δέρμα, όπως βλέπετε εδώ, ολόκληρο το δέρμα μαζί με τις αρτηρίες, οι πλεύρες και τα νεύρα μπορεί να ληφθεί, να δημιουργηθεί ένα σκύλος και να γίνει αυτό που βλέπετε. Και δουλεύει κιόλας. Σε σχέση με τη μάμη που έκανε την ιστορία. Όχι, δεν ακούγεται, δεν είναι σημασία. Και τέλος έτσι, για το τέλος με την πλαστική χειρουργική είναι αυτό κατά αυτό. Αυτή η ιστορία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τομέας για μένα προσωπικά. Είναι άτομα τα οποία έχουν παράλυση του προσώπου, είτε με παιδιά από τραύμα, είτε γεννιούνται, είτε κάποιες εγχειρήσεις που έχουν γίνει στο πρόσωπο και όταν αποκοπεί το προσωπικό νεύρο, το οποίο έρχεται από τον κέφαλο, περνά πίσω από το αυτήν και πάει στο πρόσωπο ολόκληρο και δίνει όλες τις κινήσεις. Όλες τις κινήσεις ανεξαρτήτως του προσώπου, οι μυς, έρχονται, μάλλον γίνονται, διοικώνται από το προσωπικό νεύρο. Ένα νεύρο. Το λοιπόν, όταν κοπεί αυτό το νεύρο, έχουμε αυτές τις παραλλαγές που βλέπετε, δηλαδή μπορεί να χαμογελά το άτομο, να χαμογελά η μια μεριά και να μην γελά καθόλου. Και αν είναι ακόμα στη χέρι στην περίπτωση που γεννιούνται με τέτοια προβλήματα, μπορεί να είναι και οι δύο μαριές ελαττωματικές. Και είναι αυτά τα παιδιά σαν να φορούν μια μάσκα, δεν μπορούν να εκφραστούν καθόλου. Το πρόβλημα του είναι διπλό, ότι μια μεριά δεν μπορούν να εκφραστούν. Δηλαδή, τα άτομα που τα βλέπουν νομίζουν ότι είναι και καθυστερημένα. Δεν μπορεί να του μιλά με κάποιον για να μην κάνει κανένα εκφραστικό πρόσωπο, είτε δε αστεία είτε σοβαρά πράγματα. Νομίζω ότι όλο δεν σε καταλαβαίνει τι λε. Και εντάξει, το τι κάνουμε, παίρνουμε ένα κομμάτι από μυς, από το πόδι, μαζί με αρτηρίες, φλέβες και νεύρο, το μετατρέφουμε, το φέρνουμε στο πρόσωπο. Το βλέπουμε ένα μικρό που έχει το πρόβλημα αυτό από τη μια μεριά, πριν την εγχείρηση και μετά την εγχείρηση. Δηλαδή, ο μυς πια έχει. Βλέπετε ότι μπορεί πια να κινήσει την αριστερή μεριά και τη δεξιά μεριά, ανεξάρτητα. Μόνο μου τώρα. Γι' αυτό επιτυχάνεται μόνο με τη μεταμόσχευση μειώς από το πόδι στο πρόσωπο και το οποίο δεν δουλεύει. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο πόδι. Όχι, ένα πολύ μικρό μυς που πηγαίνει από του μυς που υπάρχουν με την αδερφή μου, σας το πω, εγώ δεν παίζει κανένα ρόλο. Εντάξει, να μην δούμε ακριβώς. Λοιπόν, η άποψη δική μου για το τι θα σπουδάσει κανένα, τι θα κάνει στη ζωή του, νομίζω ότι και να κάνει πρέπει να αγαπάς εκείνο με πάθος για να επιτύχεις. Και δεν θέλω να επιτύχεις οικονομικά, γιατί να επιτύχεις οικονομικά και να επιτύχεις επαγγελματικά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Καλό είναι να συμπάρχουν, αλλά για να επιτύχεις επαγγελματικά πρέπει να αγαπάς γνήσια εκείνο που κάνεις. Τώρα να πεις πώς θα αγαπάς κάτι όταν δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Γι' αυτό οι αποφάσεις το τι θα σπουδάσει κανένας είναι όπως έχουμε συζητήσει όλοι πολύ οπωσδήποτε σοβαρές. Και δυστυχώς λαμβάνουμε όλες αυτές οι αποφάσεις σε μια πολύ νεαρά ηλικία. Είμαστε 18-19 χρόνια όταν αποφασίζουμε τι θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα σπουδάσουμε.
Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στον έξω κόσμο. Και αυτή η καρδιά δυστυχώς είναι μια καρδιά την οποία έχεις ιοστάκουλη, δηλαδή δεν έχεις άλλο choice. Έχεις φυσικά choice, αλλά όταν είσαι στα 40 ζωή να έρθεις πίσω να αλλάξεις καρδιά, λίγοι είναι αυτοί που θα το κάνουν. Γι' αυτό χρειάζεται σοβαρή μελέτη και σοβαρή απόφαση στο τι θα σπουδάσει ο καθένας. Κάποιες δικές μου σκέψεις είναι ότι κάπου έχουμε την εντύπωση ότι άμα δεν τελειώσουμε το σχολείο και άμα μας πει το λεγόμενο, πρέπει να μάθουμε να σπουδάσουμε αύριο. Δεν είναι ανάγκη αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνούν οι επαγγελματίες μαζί μου, αλλά. Ναι. Φόβο θα συζητήσω. Και δεν έχουμε σχεδόν καθόλου πλέον αυτά τα δασκάλια του επόμενου σχολείου. Οι σχέσεις της δικές μου είναι, δηλαδή αν είχα την ευκαιρία να ξανακάμω ό,τι έκανα, θα έκανα να γίνω πρόγραμμα, αλλά εκείνο που θα έκανα να ήταν να έπαιρνα ένα χρόνο, δύο, ξέρω, κάποιους μήνες off, δηλαδή να μην τέλειωσα το σχολείο, να πάω να δουλέψω ή να πάω να δω κάποιον, να ζήσω το επάγγελμα που με ενδιαφέρει με κάποιον γιατρό, με κάποιον αρχιτέκτο, με κάποιον πολιτικό μηχανικό, οτιδήποτε. Να δεις και αν πραγματικά να ζήσεις εκείνο που θέλεις να σπουδάσεις για να καταλάβεις αν είναι εκείνο που σε ενδιαφέρει. Και επίσης, εκείνο που είπε και ο φίλος Γιώργος προηγουμένως, ότι πρέπει να αντιληφθείς τις δικές σου δυνατότητες και τις ικανότητες. Είμαι στο σωστό δρόμο, είναι εκείνο που μπορώ να κάνω σωστά και καλά, ή απλώς μ' αρέσει επειδή είναι ο πατέρας μου ή ο θείος μου ή η θεία μου ή κάποιος γνωστός. Και για εσάς που είναι τελευταία αυτή, είναι να ζητήσεις και οπωσδήποτε συμβουλές από επαγγελματίες οι οποίοι ξέρουν τι λέω. Εάν σας ενδιαφέρει η ιατρική, εκείνο που θέλω να σας πω ότι είναι. Να μην το πούμε στα κυπριακά, αλλά είναι σκληρή δουλειά. Πολύ σκληρή δουλειά και σωματικά και ψυχικά και είναι αρκετά χρόνια για να γίνει ιατρική, να γίνει γιατρός. Δυστυχώς δεν υπάρχει ιατρική σχολή στην Κύπρο ακόμη, από ό,τι ακούμε σε 5-6 χρόνια ίσως να υπάρχει, το οποίο είναι καλό, που σημαίνει ότι όλοι οι υποψήφοι γιατροί πρέπει να πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Και κάποιος άλλος ομιλητής προηγουμένως ανέφερε την χώρα, την επιλογή, μάλλον εσείς το αναφέρετε, πού θα πάμε να σπουδάσουμε. Το πού θα πάμε να σπουδάσουμε είναι πολύ σημαντικό στη ιατρική για τον εξής λόγο. Πρέπει να πάει κανείς να σπουδάσει, τέλος πάντων όσον αφορά την ειδικότητα και όχι αναγκαία και το πρώτο πτυχίο, να πάει κανείς σε ένα μέρος που να του δίνει πολύ πείρα. Αυτό επανέρχομαι στο πρώτο μου σλάιντ που σας είπα για το έγκλημα και για τα στοιχήματα στο μηχάνημα. Είναι πολύ σημαντικό να πας κάπου που, σαν χειρούργος, να σου δώσουν το μανιστέρι και να κόψεις. Όταν κάθεσαι να τρώσεις σου πλάγια στο ξεροκαφενείο απέναντι όταν έχεις εφημερία. Αν πάρουν το πιο ωραίο να κάθεσαι στο καφενείο, αλλά αν δεν γραμμίσεις τη γραμμή, δεν πρόκειται να μάθεις.